μυστικό αντάμωμα συνήθως από το όλο. Τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις αυτού του τόπου είναι η βαριά κληρονομιά. Οφείλουμε όλοι εμείς να την κρατήσουμε ψηλά. Πάνω στα ήθη, τα έθιμά μας πάτησε ο ρυθμός και επέζησε ανά τους αιώνες. Όσοι κρατούν λοιπόν το μετερίζι της παράδοσης, κρατούν και την Ελλάδα ψηλά. Βρισκόμαστε λοιπόν κάτω από την ελληνική γιγάντια σημαία των Βρυσών που αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα. Μια σημαία που φέρει βαριά κληρονομιά και όλοι εμείς οφείλουμε πολλά στους προγόνους μας που έδωσαν το είναι τους για να καταλαμβάνουμε σήμερα εμείς τα αγαθά της ελευθερίας, αλλά οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που κρατούν μετερίζι στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εμπροκειμένων των Βρυσών και όλους αυτούς τους συλλόγους που συμμετέχουν από την Ελλάδα και δημιουργούμε αυτό το πολιτιστικό αντάμωμα εδώ στις Βρύσες και στέλνουμε από αυτό το μικρό χωριό του Αποκόρονα το δικό μας μήνυμα. Ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε. Αλέξη Μαρούσος, λέγομαι, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών Αποκορώνου. Επαναλαμβάνουμε και φέτος την πολύ πετυχημένη περσινή εκδήλωση της συνάντησης με την παράδοση της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συλλόγους οι οποίοι εκπροσωπούν σημαντικό τμήμα του ελληνισμού. Με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να δείξουμε ότι όλη η Ελλάδα, η παράδοσή μας, αποτελεί ενιαίο κομμάτι. Λαός ο οποίος ξεχνά, λαός ο οποίος δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να ζήσει αλγινές στιγμές του παρελθόντος και συνάμα αδυνατεί να υποδομήσει με σταθερές βάσεις στο μέλλον. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν πρέπει όλοι να μάθουμε την ιστορία μας, να γνωρίζουμε τις παραδόσεις του τόπου μας και να τις τιμούμε και να είμαστε περήφανοι για αυτές. Γιατί μόνο έτσι θα προχωρήσουμε και θα στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η πατρίδα μας σήμερα θα μπορέσουμε με το κεφάλι ψηλά να ανταπεξέλθουμε. Πια μου σβήνει σάρο, 40 βρύσες με νερό και 62 πηγάδια δε μου τη σβήνουν τη φωτιά που έχω στα φιλοκάρδια. Και η φωτιά τα σιδερά και ο ήλιος τα σπαρμένα και μια μικρή μελαχρινή με κέρδισε και εμένα ως καίγονται τα καρβούνα πάνω στο μαγκάλι και γες εσύ στη μια μεριά κι εγώ κι εδώ στην άλλη. Χαίρομαι, φίλους, και ανατρανίζω και από τα βάθη της καρδιάς σας σε καλωσορίζω. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στις Βρύσες, στο χωριό μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και από εμάς. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη συνάντηση με την παράδοση της Ελλάδος. Μια ιδέα που ξεκίνησε πέρυσι με μεγάλη πετυχία και έτσι τη συνεχίζουμε και φέτος. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Καλώς ευρεθήκαμε στο δεύτερο πολιτιστικό αντάμωμα εδώ στις Βρύσες, στο όμορφο χωριό του Αποκόρωνα. Η σημερινή εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα ριζίτικο τραγούδι από την ομάδα ριζίτικου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών, την οποία καλούμε να ανέβει.
πολλά. Για δεύτερη χρονιά φέτος είμαστε προσκεκλημένοι εδώ στο όμορφο χωριό των Χρυσών από το Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Χρυσών που σε συνεργασία με το Δήμο του Χρόνου πραγματοποιούν αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ένα αντάμωμα από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν Μικρασιάτες, Μακεδόνες, Ιππυρώτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι συνέργειες διότι σμίγουν τον κόσμο και μπορούμε να κρατάμε τη ρίζα μας και να την προβάλλουμε. Στο λαούτο ο Παντελής Ρεβελάκης. Μαντολίνο και σκουπαντούρα είναι το χωριανάκι μας, ο Μανούσος Πουναλάκης. Στο μπάσο είναι ο Μάνος Κωστογιάννης. Και στα τύμπανα ο Μινάς Χατζάκης. Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός σιωπού ο ήλιος λιάζει. Δε ψάξα μα δεν ήβρικα, δεν ήβρικα. Δε ψάξα μα δεν ήβρικα. Είναι ξεχωριστή διότι βρισκόμαστε στο δεύτερο πολιτιστικό αντάμωμα. Παρόλο που ζούμε σε χαλεπούς καιρούς και ο πολιτισμός μας και οι αξίες μας βάλλονται από παντού, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πασχίζουν να τα διατηρήσουν ατόφια, έτσι ακριβώς όπως το παρέλαβαν. Συμμετέχουμε με τα μικρά μας παιδιά σε αυτή την αψεγάδιαστη συντροφιά με το σύλλογό μας, τον παραδοσιακό Σύλλογο Ακρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 2008 με πρωτοβουλία του Παντελή Καπαρουδάκη.
μεταφορική σημασία και εννοεί τη λιγερόκορμη κόρη. Τσίτζιρας. Ο χορός χορευόταν από άντρες και γυναίκες σε ανοιχτό κύκλο και κυρίως στα Ζαγοροχώρια αλλά και την υπόλοιπη Ήπειρο. Το όνομα Τσίτζιρας σημαίνει τσίτζικας και είναι άγνωστο για ποιο λόγο επικράτησε να ονομάζεται έτσι ο χορός. Σας ευχαριστώ. Στη βρύση στα τσερίτσενα